Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Σε μια μέρα πολύ φορτισμένη. Σε μια μέρα λοιπόν πολύ φορτισμένη για τους για όλους μας, για όλους και όλες μας. Από τη μία το ναυάγιο στη Ρόδο με τους 4 νεκρούς, που ελπίζουμε εκεί να μείνει και ο ρυθμός. Το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα, οι εκκλήσεις βοήθεια αυτή τη στιγμή από άλλα καράβια, οι υγειονομικές βόμβες που πετούν με πολλά ερωτηματικά θεσμική μας φορείς, η δίκη της Χρυσαυγής, ένα σωρό πράγματα, συμπυκνωμένες εξελίξεις και πολιτικές εξελίξεις με τον ένα τον άλλο τρόπο. Και πλάι σε όλα αυτά, θεωρώ ότι ταιριάζει, ότι συνδέεται με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Το βιβλίο λοιπόν «Κρίση και κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα» του Σπύρου Σακελαρόπουλου, καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντιο. Το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις «Τόπος». Και να σας πω περισσότερα για τον κύριο Σακελαρόπουλο, για τον Σπύρο, ότι σπούδασε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντίου, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων, και διδακτορικό στην πολιτική κοινωνιολογία. Είναι αναπληρωτής καθηγητής, όπως είπα, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Κράτος και πολιτική θεωρία». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται στην θεωρία του κράτους, στη μελέτη της νεοελληνικής και κυπριακής κοινωνίας και στη θεωρία της ανάπτυξης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Πάνω στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχει συγγράψει αρκετά βιβλία, ανάμεσα στα οποία θα πω κάποιους τίτλους: Τα αίτια του Απριλιανού πραξικοπήματος, 49-67, το κοινωνικό πλαίσιο της πορείας προς τη δικτατορία, η Ελλάδα στη μεταπολίτευση, 74-88, πολιτικές, οικονομικές, ιδεολογικές όψεις της ελληνικής πραγματικότητας, ο μύθος της παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του υπεριαλισμού, Νεπάλ, εθνότητες, κάστες, τάξεις στην κορυφή του κόσμου και άλλα. Επίσης πολλά άρθρα στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ισπανικά και στα ελληνικά. Μαζί δε με τον Αντώνη Μωυσίδη έχουν επιμεληθεί το συλλογικό τόμο «Η Ελλάδα στον 19ο και 20ο αιώνα» από τις εκδόσεις «Τόπος». Και επίσης είναι επιστημονικός διευθυντής της σειράς «Σύγχρονη ριζοσπαστική σκέψη των εκδόσεων «Τόπος». Τώρα, είναι ένα βιβλίο που το διατρέχουν κάποια πολύ πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα, όπως θα δείτε και όπως θα αναλύσουν δύο μιλητές μας σήμερα, αλλά και ο ίδιος αφού απαντήσει και σε ερωτήσεις σας. Για παράδειγμα, ερωτήματα. Ποια είναι τα αίτια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα? Σε ποιο βαθμό σχετίζονται με την παγκόσμια και ευρωπαϊκή κοινωνική κρίση? Θα μπορούσε άραγε, ενδιαφέρον ερώτημα, η εκδήλωση της ελληνικής κρίσης να είχε αποφευχθεί? Και εν τέλει, τι οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα δημιούργησε η εφαρμογή των μνημονίων? Ποια κοινωνικά στρώματα επωφελούνται από την κρίση? Μπορεί η Ελλάδα σήμερα να θεωρηθεί ένα είδος προτεκτοράτου? Μπορούμε ακόμα να μιλάμε για ύπαρξη κοινωνικών τάξεων? Και αν ναι, η μαρξιστική προσέγγιση είναι ένα καλό, ένα επαρκές θεωρητικό εργαλείο για την ανάλυση τους? Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά τίθενται σε αυτό το ενδιαφέρον βιβλίο. Θεωρητικά ζητήματα, το σύγχρονο κράτος, η κοινωνική διαστρωμάτωση, αλλά μαζί και οι εμπειρικές εξελίξεις σε οικονομικό και πολιτικο-κοινωνικό επίπεδο. Ο κύριος Τζαρέλας από την εφημερίδα Εποχή έχει γράψει για το βιβλίο ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης και ερμηνείας της παρούσας κρίσης που συνδυάζει το κατανοητό και προσιτό ύφος με τη θεωρητική εμβάθυνση, την επιστημονική διοντολογία, με την πολιτική ριζοσπαστική οπτική. Η κρίση, γράφει ο Τζαρέλας, δεν είναι φυσικό φαινόμενο ούτε ελληνική ιδιαιτερότητα. Είναι εγγενές χαρακτηριστικό του καπιταλισμού και πιο βίαιη και κρυστάλλινη απεικόνηση της πάλης των τάξεων. Ο Κώστας Τοφόρος από την Δρόμο της Αριστεράς έχει γράψει, παίρνω ένα κομματάκι μικρό, ότι είναι ένα βιβλίο που αξίζει να συζητηθεί. Θα το χάριζε ευχαρίστως σε όσους θέλουν να έχουν ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά τους για ό,τι συνέβη αλλά και για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει. Ας δούμε λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες, ας φωτίσουμε περισσότερο αυτό το βιβλίο του Σπύρου Σακελαρόπουλου και να δώσω τον λόγο στον Διονύση Γουδιά, επίκουρο καθηγητή εκπαιδευτικής πολιτικής, ΤΕΠΑΕΣ Ρόδου. Διονύση. Για να κουμπώ το βιβλιαράκι, αν χρειαστεί να κάνω κάποιες αναφορές σε χαρακτηριστικά αποσπάσματα, που δεν νομίζω να χρειαστεί. Εκεί που ετοίμαζα κάποιες σημειώσεις για
για το βιβλίο του πρώτου Σακελαρόπουλου, κυρίως για να μην ξεχάσω σημαντικά πράγματα, επειδή πραγματικά όλο το βιβλίο είναι πολύ ενδιαφέρον και πιάνει, προσπαθεί να συγκεράσει τη μελέτη δύο ζητημάτων που έχουν και τα δύο το δικό τους νόημα και τη δική τους σημαντικότητα, αλλά συνήθως αναλύονται και μελετούνται ξεχωριστά. Απ' τη μία, τα αίτια της σημερινής κρίσης και σε διεθνές επίπεδο και σε ελληνικό επίπεδο, και από την άλλη μεριά, η κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα, κάτι που τα τελευταία χρόνια, ιδίως από τη μαρξιστική οικονομική και πολιτική ανάλυση, δεν έχει αγγιχτεί πάρα πολύ. Δεν έχει αγγιχτεί πάρα πολύ εκτεταμένα δηλαδή, σε μορφή βιβλίου. Προφανώς αρθράκια υπάρχουν και περιοδικά, όπως το Θέσεις, το γνωστό περιοδικό που κάνει τις αναλύσεις. Έχουν γράψει και ομιλιώσεις, αρθράκια, αλλά βιβλίο το οποίο να αποπειράται, να καταγράψει ένα νέο ταξικό σχήμα στην Ελλάδα σήμερα, κάτω από τη μαρξιστική οπτική, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον όσον αφορά. Εντάξει, σίγουρα έχω ως κοινωνιολόγος της εκπαίδευσης, έχω σίγουρα αρκετά κενά στο να ξέρω εξαντλητικά τη βιβλιογραφία σε αυτό. Αλλά επειδή έχουμε επηρεαστεί όλοι από τη μαρξιστική, οικονομική και πολιτική σκέψη, πιστεύω ότι δεν είμαι πάρα πολύ μακριά σε αυτή την αποτίμηση που κάνω, πάρα πολύ έξω. Στο διεθνή χώρο υπάρχει μεγάλη κουβέντα, στον ελληνικό χώρο δεν υπάρχει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχεται αυτή η απόπειρα. Είναι δύσκολο εγχείρημα και πιστεύω ότι η ανάλυση και τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει τις θέσεις του ο Σπύρος Ακελαρόπουλος είναι αρκετά σοβαρή και πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Πάντα εμείς οι κοινωνιολόγοι, οι πολιτικοί φιλόσοφοι, οι πολιτικοί επιστήμονες, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, οι οικονομολόγοι έχουν πρόβλημα να θέσουν αναλυτικά εργαλεία αρκετά σοβαρά ώστε να στηρίξουν μια ταξική θεωρία. Θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ για να μην μακρηγορήσω σε αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι κάποια από τα πρώτα, τις πρώτες σημειώσεις που κράτησα για το βιβλίο, τις έγραψα, όπως θα δει και η πόλη εδώ πέρα, σε ένα μπλοκάκι το οποίο είχε μείνει σε ένα συγγενή μου από παλιό συνέδριο του ΠΑΣΟ, τον Οκτώβριο του 2001. Βρέθηκε εκεί μπροστά και λέω κάπου να γράψω, δεν είχα. Έλεγε μπροστά βήμα στο μέλλον, τον Οκτώβριο του 2001. Το μέλλον το ζούμε αυτό το μέλλον που οραματίζονταν αυτοί που σχεδίαζαν τότε, οι εξυγχρονιστές, ο κύριος Σιμίτη, το μέλλον μας. Καταλαβαίνουμε βέβαια μετά Χριστόν προφήτες να μου πείτε. Είναι σημαντικό όμως ότι και εκείνες τις εποχές υπήρχαν λίγες μειοψηφικές αριστερές φωνές, ριζοσπαστικές φωνές που έλεγαν ότι αυτή η ευμάρεια, αυτά τα μυθεύματα, αυτή η αυτοικανοποίηση που νιώθουμε όταν μιλάμε για ολυμπιάδες, για εξοπλιστικά προγράμματα, για πιστωτικές κάρτες, για ερωτοδάνεια, δεν θα κρατήσει πολύ. Και ότι είναι ακόμα ένα στάδιο του καπιταλισμού το οποίο υποβοηθείται από χρηματοπιστωτικά εργαλεία που μπορεί να οδηγήσουν και σε φούσκες και σε άλλες παράπλευρες συνέπειες αργότερα. Τελικά ήρθαν αυτά. Δεν τα έλεγαν πολύ. Ιδιαίτερα στην παραζάρτη της Ολυμπιάδας δεν νόμιζε να ασχολούνταν κανένας με μια κρίση που θα έρθει. Ο Σπύρος Ακελαρόπουλος βέβαια λέει και πολύ καλά κάνει και το τονίζει και το τεκμηριώνει με στοιχεία ότι αυτή η κρίση προϋπήρχε. Έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70 και ήταν απλώς συνέχεια της τότε πετρελαϊκής δημοσιονομικής κρίσης και χρηματοπιστωτικής εν μέρη, αλλά και κρίσης του μοντέλου συσσόρευσης του καπιταλισμού. Η στόχη του βιβλίου, για να πάω πιο συγκεκριμένα σε κεφάλαια, γιατί το έχω λίγο πιο δομημένα να το πω, παρόλο που δεν θα αναφερθώ αναλυτικά σε κάποιο κεφάλαιο, είναι από τη μία να πολύ γρήγορα να μελετήσει τα αίτια της ελληνικής οικονομικής κρίσης και κοινωνικής, όπως θα δούμε βέβαια, και από την άλλη να κάνει μια περιγραφή, διαχρονική περιγραφή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης της ελληνικής κοινωνίας. Βασικές του θέσεις, και μου αρέσει γιατί ο Σπύρος είναι ξεκάθαρος αυτό, γνωρίζω μόνο, ήξερα μόνο άλλα δύο έργα του, δεν τον ήξερα, αλλά βλέπω ότι είναι συνεπής στο ότι είναι ξεκάθαρος, σύντομος, εύληπτος, μιλάει με τη γλώσσα και του επιστήμονα και του πολιτικού φιλόσοφου, αλλά και του ακτιβιστή, του καθημερινού ανθρώπου και του πανεπιστημιακού δασκάλου στο κάτω-κάτω. Και βέβαια είναι πολύ ξεκάθαρος και στο ιδεολογικό του προσανατολισμό, φαίνεται σε όλο το βιβλίο. Εντάξει. Βασικές του θέσεις είναι ότι η Ελλάδα είναι μέρος, η Ελλάδα ως σχηματισμός είναι μέρος της ευρωπαϊκής καπιταλιστικής ολοκλήρωσης. Ότι είχε ένα χρόνιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες αναπτυγμένες χώρες του καπιταλισμού στην Ευρώπη και στο διεθνή χώρο. Η Ευρώπη μας ενδιαφέρει λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης.
και ότι έχει γίνει για λόγους συγκυριακούς, αν θέλετε, πειραματόζω για ευρύτερη στρατηγική στο ευρωπαϊκό κεφαλαίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό ότι ορίζεται και έχει σημασία αυτό, γιατί καμιά φορά μιλάμε για πάρα πολλούς όρους, χρησιμοποιούμε πάρα πολλούς όρους τους οποίους τους τραβάμε ανάλογα με το τι μας ενδιαφέρει. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν και σε αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμμαχία εθνικών σχηματισμών με σκοπό την πρόθεση των στόχων των πιο ισχυρών μονοπωλιακών μερίδων σε βάρος των συμφερόντων των λαϊκών τάξεων. Ξεκάθαρο και σε αυτό ο Σπύρος. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να καταλάβει κανείς την οπτική του. Εντάξει, δεν το παίζει ουδέτερος, όπως πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί επιστήμονες ουδέτεροι κατά την περιανή έννοια, έτσι όταν κάνουν επιστήμη. Είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο Σπύρος Ακυλαρόπουλος από τα έργα του και από το λόγο του, το δημόσιο λόγο του. Και προσπαθεί να αποπειραθεί, να συγκεράσει δύο διαφορετικές ερευνητικές κατευθύνσεις, μάλλον θέματα. Από τη μία η κρίση, από την άλλη η διαστρωμάτωση. Τα οποία φυσικά και έχουν σχέση, αλλά δεν τα έχουν μελετήσει πάρα πολύ ταυτόχρονα σε ένα βιβλίο, σε μία μονογραφία. Στο πρώτο μέρος ασχολείται με μία πολύ γρήγορη ανάλυση ότι συνέβη από τη δεκαετία του 70 κυρίως και μετά. Όπου ξεκαθαρίζει και το αποδεικνύει με στοιχεία, είναι καλό στο να μαζεύει και στοιχεία. Εντάξει, μου θυμίζει και κάποιους ξένους όπως ο Καστέλς στο να μαζεύει ποσοτικά στοιχεία από διάφορες πηγές και να τα μπορεί να τα καναλιζάρει εκεί που θέλει ο ίδιος. Όπου δείχνει ότι από τη δεκαετία του 70 στην ουσία οι ρυθμοί μεταβολής ανάπτυξης των καπιταλιστικών κοινωνιών σε όλο τον κόσμο δεν ανέκαμψαν ποτέ. Δεν έπιασαν πάλι τους ρυθμούς που υπήρχαν το 50 και το 60. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και μας δείχνει ότι δεν ήρθε κάτι ως κεραυνό σε νεφρία. Απλώς υπήρχαν κύκλοι, απλώς κάποια πράγματα με τη βοήθεια και του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισαν να ξαναγίνουν. Αναφέρεται φυσικά και στις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων 4 δεκαετιών, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, τη μείωση της δύναμης των συνδικάτων, μετά και από πολιτικές συγκεκριμένες, εφαρμοσμένες πολιτικές, βλέπε Θάτσερ, Ρίγκαν κτλ., την υποχώρηση των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων κτλ. Θα δώσω σημασία στο ρόλο που παίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθεί στους παράγοντες που συνετέλεσαν στη διώκωση του λεγόμενου ελληνικού χρέους. Όπου θα προβάλλει το πολυπαραγωγικό χαρακτήρα αυτής της κρίσης και θα συνδέσει την κρίση αυτή με την παρουσία της Ελλάδας στην ΕΟΠ, τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια οικονομία η οποία στηριζόταν στην ανάπτυξη κυρίως μέσω της κρατικής χρηματοδότησης. Δεν θα προχωρήσω σε περισσότερα στοιχεία πάνω σε αυτό. Είναι σημαντικό ότι μέσα από στοιχεία καταρρύπτει κάποιους δημοφιλείς μύθους, τους οποίους χρησιμοποίησε και τον τόπιο και το ξενοκατεστημένο και το μηδιακό και το οικονομικό κατεστημένο γύρω από το δίθεν διωγγωμένο δημόσιο τομέα. Τα ξέρουμε όλοι ότι έχουμε περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους από ό,τι άλλες χώρες. Είναι ψευδές. Ψευδέστατο, ότι είμαστε αντιπαραγωγικοί σε σχέση με άλλους λαούς, ψευδές και αυτό, και μάλιστα είχαμε καταφέρει πάρα πολύ τη δεκαετία του 2000 να πλησιάσουμε σε παραγωγικότητα, έτσι, από τον κάθε εργαζόμενο και την κάθε εργαζόμενη σε επίπεδα ευρωπαϊκά, τα επίπεδα των ευρωπαϊκών χωρών. Και η κρίση μας ξαναπήγε εκεί που ήμασταν τη δεκαετία του 80. Ίσως και πιο παλιά ελληνικά. Το κεφάλαιο 3 κάνει μια αναλυτική καταγραφή των μνημονιακών μέτρων. Αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Έχουν γράψει πάρα πολύ γι' αυτό. Από τον Μιλιό, τον Λαπαβίτσα, τον Μπογιόπουλο, δημοσιογράφοι, δηλαδή όχι μόνο οικονομολόγοι. Μέχρι και ο Μητρόπουλος είχε ασχοληθεί και ο Κατρόγκαλος. Έχουν γράψει πάρα πολύ λοιπόν σε αυτά. Άρα δεν χρειάζεται να δώσω περαιτέρω στοιχεία. Απλώς να τονίσω ότι η παρουσίαση είναι δομημένη και απόλυτα τεκμηριωμένη. Και μάλιστα επειδή είναι και ευσύνοπτη, είναι κάτι που μου αρέσει εμένα. Δηλαδή γράφουν διάφοροι πάρα πολλά, κάπου χάνεσαι στο ποιο μέτρο έγινε πότε, και είναι πολύ σημαντικό τα δίνουμε με έναν ευσύνοπτο και καλά δομημένο τρόπο ο Σπύρος.
Πώς είναι εκεί που ασθενίζετε? Καλά. Εξάλεπτο, εξάλεπτο. Στα εξάλεπτο. Ωραία, εξάλεπτο. Άρα, εντάξει. Γιατί για αυτό πάσο, το πασοκικό επιστολόγραφο το πάνω στο κανοχατήρι. Εντάξει, ωραία. Άρα μου δίνει 2-3 λεπτά παραπάνω. Στο κεφάλαιο 4 θα μιλήσει για τις επιπτώσεις οικονομικής πολιτικής. Γι' αυτό μιλάω γρήγορα, περνάω γρήγορα το πρώτο μέρος, γιατί θέλω να αφιερωθώ κυρίως στο δεύτερο. Αν και έχει πολύ σημαντικές επισημάνσεις, έχω σημαντικές επισημάνσεις που πρέπει να γίνουν για να καταλάβουμε πώς συνδέονται τα δύο θεματικές. Κάνει αναφορά στις οικονομικές επιπτώσεις αυτής της πολιτικής των μνημονίων από το 10 και μετά, και στο ΑΕΠ και στις εργασιακές σχέσεις και στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, και το συνδέει με το μοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού μεταπολεμικά και κυρίως μετά τη μεταπολίτευση. Μάλλον με τη μεταπολίτευση. Στο κεφάλαιο 5 κάνει αναφορά στις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης. Εδώ είναι και το πιο δακρύβερτο κομμάτι της ιστορίας. Το διαβάζουμε όλοι μας καθημερινά. Είναι καλό το ότι είναι μαζεμένα αρκετά στοιχεία που μιλάνε για την εκτόχευση της κοινωνίας, για την καταστροφή του εργατικού δυναμικού, την μετανάστευση των νέων, την αύξηση της θνησιμότητας, μην το ξεχνάμε αυτό, και της βρεφικής θνησιμότητας και των αυτοκτονιών κτλ. Επίσης και εδώ καταρρύπτει μύθους, πάρα πολύ αρκετούς, αλλά θα πω ένα χαρακτηριστικό για τις υψηλές συντάξεις για παράδειγμα, όταν αναφέρεται στο ότι μόνο 15% των συνταξιούχων έχουν σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ. Ενώ ακούμε διάφορα φοβερά και τρομερά για τις υψηλές συντάξεις, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι όμως πριν το 15% ήταν με στοιχεία του πριν το δεύτερο μνημόνιο. Όχι, όχι. Όχι. 2000. Ωραία. Άρα είναι σημαντικό το ότι έχει ο καθένας όπλο στα χέρια του για κάποια πράγματα τα οποία λέγονται στο να αντιπαρατηθεί και να πει στον οποιοδήποτε κακό ή καλό προαίρετο ότι δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το κεφάλαιο 6 κάνει, και αυτό είναι σημαντικό για την ταξική ανάλυση μετά, αναφορά στο μετασχηματισμό του κράτους, του καπιταλιστικού κράτους, μην ξεχνάμε, χρησιμοποιώντας και όρους που έχει χρησιμοποιήσει και ο Πουλατζάς, το λεγόμενο αυταρχικό κρατισμό, ο οποίος είναι ακόμα ευρυδικός, δεν έχει γίνει κοινά αποδεκτός στους πολιτικούς επιστήμονες, στους κοινωνιολόγους, στους οικονομολόγους. Είναι όμως σημαντικός, τον εξηγεί με ποια έννοια, ότι τον συνδέει καταρχάς με τις μειωμένες προσδοκίες που έχουμε πλέον για την καλυτέρευση της ζωής μας, στον καπιταλισμό, μέσω του κράτους οικονομίας, των παροχών του κράτους οικονομίας. Τον συνδέει με την καταστροφή, συρρήκνωση των μικροαστικών στρωμάτων κτλ. Και βρίσκει ως βασικά χαρακτηριστικά αυτού του αυταρχικού κρατισμού, ο οποίος έχει επικρατήσει σε όλη την καπιταλιστική δύση, φυσικά και στην Ελλάδα, ότι η λειτουργία των κομμάτων μετέρχεται μια περίοδο, περνάει μέσα από μια περίοδο κρατικοποίησης των κομμάτων, όπως τον ονομάζει ο κύριος, μέσα από την εξάρτηση της αυτονομίας τους. Της αυτονομίας δηλαδή των κομμάτων ως πολιτικών μορφωμάτων, ως κοιτίδων παραγωγής ή μηχανισμών παραγωγής πολιτικής σκέψης. Όταν χάνουν την αυτονομία τους και ετεροκαθορίζονται από τις πρωτοβουλίες που θα πάρει το κράτος, που στην ουσία το κράτος είναι ένας μηχανισμός στα χέρια της άρχουσας τάξης, άρα της καπιταλιστικής τάξης, άρα όλα τα κόμματα χάνουν την πολιτική τους αυτονομία, δηλαδή στο να αναπτύσσουν αυτόνομο πολιτικό λόγο. Ακόμα και τα αριστερά, καμιά φορά. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το κράτος γίνεται στρατηγείο των οικονομικών αναδιορθώσεων. Ενώ ήταν ένα εργαλείο στο πλαίσιο, στα χέρια των μεταπολεμικών κυβερνήσεων κενσιανών πολιτικών για να διανομή λίγο του πλούτου και για κατευνασμό των κοινωνικών ανισοτήτων και των κοινωνικών συγκρούσεων, τώρα πλέον γίνεται ένα εργαλείο, ένα οικονομικό επιτελικό όργανο για τις οικονομικές αναδιαρθρώσεις. Αυτό που και εμείς και στην εκπαίδευση, ας πούμε εγώ, και πάρα πολύ βέβαια δεν είμαι εγώ, το ονομάζουν ας πούμε ένα regulatory state, το ρυθμίζουν, ας το πούμε έτσι, κράτος. Το οποίο απλώς ρυθμίζει, δεν επεμβαίνει, δεν αναδιανέμει, ρυθμίζει απλώς την καπιταλιστική σώρευση, βάζοντας τους κανόνες, τους απολύτως απαραίτητους κανόνες, έτσι, στη βάση των προταγμάτων του νέου φιλελευθερισμού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η μεταβίβαση εξουσιών από την νομοθετική στην εκτελεστική εξουσία. Το ζήσαμε πάρα πολύ αυτό. Τα κοινοβούλια δεν λειτουργούν πλέον. Το έχουμε δει όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, σε όλο τον κόσμο, εντάξει. Και το αυταρχικό, ο αυταρχικός κρατισμός το εμπεριέχει ως βασικό στοιχείο αυτό. Η αναδιοργάνωση του κομματικού συστήματος και η σκλήρυνση των κατασταλτικών μηχανισμών. Το είδαμε και αυτό στην Ελλάδα τελευταία χρόνια. Δεν θα αναφερθώ παραπάνω σε αυτό το κεφάλαιο. Για το ελληνικό κράτος, όταν γίνεται πιο συγκεκριμένος,
αναφέρει παραδείγματα για την έκτακτη νομοθεσία, λέτε πράξη νομοθετικού περιεχομένου κτλ. Κτλ. Το παρασύνταγμα, το λεγόμενο παρασύνταγμα, τις εκστρατεύσεις, την νομοθεσία που μειώνει τη δημόσια συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, το έχουμε και στην εκπαίδευση αυτό, την εποπτεία του δημοσίου τομέα από ελεγκτικούς μηχανισμούς και καταλήγει ότι το αυταρχικό κράτος στην Ελλάδα έχει κρατήσει ένα ιονί προτεκτοράτο, έτσι το ονομάζει, όπου η ξένη παρέμβαση επικεντρώνεται στις οικονομικές λειτουργίες του κράτους και όχι όπως ανέκαθεν διαχρονικά υπήρχε αυτό το προτεκτοράτο ως ένα προτεκτοράτο, πολιτικό προτεκτοράτο των μεγάλων δυνάμεων, όπου μας καθόριζαν με πολιτικά μέσα και πολιτικούς μηχανισμούς τι να κάνουμε. Τώρα είναι, ας πούμε, η απειλή διακοπής χρηματοδότησης. Οικονομικά μέσα, οικονομικοί μηχανισμοί. Στο κεφάλαιο 7 θα αναφερθεί σε μορφές κινητοποιήσεων οι οποίες έχουν ξεπηδήσει μέσα από την κρίση. Δεν θα αναφερθώ παρατεταμένα σε αυτό. Θα μιλήσει για το λεγόμενο παρατεταμένο λαϊκό πόλεμο. Μάω, δεν ξέρω. Μάω, ναι. Και συνδυασμό πολλαπλών μορφών και επιπέδων πάλης εντός των οποίων δρούν τα αυτοκράτη της κοινωνίας. Και θα δώσω και κάποια παραδείγματα για το πώς στην Ελλάδα είναι δυνατόν. Υπάρχουν τέτοιες δυναμικές και εξεπίδησαν μέσα από την κρίση. Δηλαδή, όταν μας φέρανε στο μη παρέκει, όταν μας τρίμωξαν στη γωνιά. Και πώς λειτουργήσαν, όταν λειτουργήσαν και με τα όρια μέσα στα οποία λειτουργήσαν αυτές οι κινητοποιήσεις, αυτά τα στοιχεία άμεσου λαϊκού αγώνα, ας το πούμε, λαϊκής αυτοοργάνωσης και αντίδρασης. Στο κεφάλαιο 8 κάνει μια ανείχνευση των κινήσεων του εκλογικού σώματος από τις εκλογές του 9 μέχρι και τις ευρωεκλογές και τις εκλογές αυτοδιοίκησης το Μάη του 2014 και κάνει κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, θα τις αναλύσω εδώ φυσικά, για τις ηλικιακές ομάδες, τις γεωγραφικές περιοχές, τους τομείς της οικονομίας και τις κάποιες επαγγελματικές ομάδες. Δηλαδή, τι αλλαγές έπαιξαν στο εκλογικό σώμα όσον αφορά αυτές τις κατηγοριοποιήσεις, ανάλογα με τα επαγγέλματα, ανάλογα με τις ηλικίες κτλ. Πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να το διαβάσουμε, αν μη τι άλλο, γιατί μας αγγίζει και εμάς ως ψηφοφόρους. Ναι, μετά προχωράει το πιο ενδιαφέρον στο δεύτερο μέρος που είναι η μελέτη της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Αυτό θα αναφερθεί πρώτα σε ένα κεφάλαιο στις βασικές συνισταμένες της μαρξιστικής προσέγγισης των κοινωνικών τάξεων. Θα αναφερθεί στο βασικό δίπολο αστική εργατική τάξη. Και θα θέσει κριτήρια, το βασικότερο κριτήριο είναι η σχέση με τα μέσα παραγωγής, κάτοχος με κάτοχος, αλλά και άλλα κριτήρια τα οποία και κλασικοί μαρξιστές, αναλυτές και ακτιβιστές και πολιτικοί όπως ο Λένιν έχουν χρησιμοποιήσει, όσον αφορά το ρόλο στη διαδικασία αναπαραγωγής του κεφαλαίου και καπιταλιστικής σώρευσης που παίζει ο καθένας μας, δηλαδή είναι μόνο η σχέση με τα μέσα παραγωγής, μπορεί να είσαι και μισθωτός, αλλά να παίζει διευθυντικό ρόλο σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις και επίσης το ποσοστό του πλούτου που αποσπά αυτό στον οποίο ερχόμαστε να μελετήσουμε ή αυτή η ομάδα που ερχόμαστε να μελετήσουμε για να δούμε σε ποια τάξη ανήκει. Τονίζει την σχεσιακότητα του ορισμού των κοινωνικών τάξεων, τη συγκρουσιακότητα αλλά και την αντικειμενική υπόσταση των τάξεων, αυτό που έλεγε ο Μάρξ στο περίφημο πρόλογο του σε εκείνο το κείμενο του 1859, ότι είναι το κοινωνικό είναι αυτό που σε καθορίζει. Τη συνείδησή σου, καθορίζει τη συνείδησή σου και όχι το αντίστροφο. Δηλαδή η θέση σου στην παραγωγή. Κάνει κριτική σε πάρα πολλούς και στο Μπουλατζά δεν θα μπω. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να πω πού και γιατί. Ενώ ορίζει, πιστεύω πάρα πολύ ξεκάθαρα, βέβαια με όλες τις ασάβες και όλες τις αντιφάσεις οι οποίες αναπαράγονται μέσα το μαρξικό, το τονίζω μαρξουάλ και μαρξιστικό έργο των επιγόνων του Μάρξ. Αυτές αναπαράγονται λίγο, αλλά δεν είναι ξεκάθαρα πάντα τι είναι παραγωγική εργασία. Γι' αυτό ο Σπύρος το αναδεικνύει, αναδεικνύει τις αντιφάσεις που φαίνονται μέσα από τη μαρξιστική εργογραφία πάνω στο τι είναι παραγωγική εργασία. Και μετά πλησιάζει πιο πολύ στο να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι θεωρεί τάξη σήμερα στον καπιταλισμό, με έμφαση φυσικά στην Ελλάδα. Μιλάει πέρα από
τις βασικές δύο τάξεις, αστική και εργατική, όπου τους αστούς τους ορίζει ως, νομίζω το αναφέρει κάπου εδώ, τους αστούς τους ορίζει ως αυτούς που είναι οι κάτοχοι, αυτοί που διευθύνουν την όλη διαδικασία οικονομικής παραγωγής και αναπαραγωγής, ή αυτοί που διευθύνουν, μιλάμε για τη managerial class, εντάξει, αυτοί που δεν είναι ιδιοκτήτες αλλά είναι διευθυντές και ταυτίζονται με τους καπιταλιστές, και από την άλλη η εργατική τάξη είναι η μισθωτή τάξη, αλλά υπάρχουν και τμήματα ενδιάμεσων τάξεων. Είναι η μικροαστική τάξη, τα μικροαστικά στρώματα, τα οποία βρίσκονται με το ένα πόδι στην εργοδοσία, με το άλλο πόδι στην εργατική τάξη. Εδώ είναι πολύ δύσκολο να αναφέρεται φυσικά στο Πουλατζά, να αναφέρεται σε αναλύσεις που έχουν γίνει και από τον Τζουκαλά, για την Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά και, και από άλλους στο εξωτερικό, για να προσδορίσουν την, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της μικροαστικής τάξης, την οποία χωρίζει, σύμφωνα εντάξει, και με το σχήμα του Πουλατζά και άλλων μαρξιστών, στην παραδοσιακή μικροαστική τάξη, που είναι οι μικροέμποροι, οι μικροβιοτέχνες, και στη νέα μικροαστική τάξη, που είναι τα υπαλληλικά στρώματα, τα οποία, όπως λέει και ο Σπύρος Αγγελαρόπουλος, απολαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από το κόστος αναπαραγωγής εργατικής τους δύναμης και λειτουργούν ως, πώς το πει, λειτουργούν προς την κατεύθυνση, όπως λέει, της νομιμοποίησης των όρων αναπαραγωγής των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων. Είναι σε λίγα 232. Εδώ είναι, εδώ βάζει πάρα πολύ, εδώ βάζει μέσα και τους εκπαιδευτικούς, τους πανεπιστημιακούς, συγγνώμη, Σπύρο, τους πανεπιστημιακούς. Είναι πολύ ενδιαφέρον και με ξενίζει λίγο αυτό, αλλά μπορώ να δεχθώ το μεταξύ μου στα νέα μικροαστικά στρώματα, με την έννοια ότι οι πανεπιστημιακοί αναπαράγουν, το συζητάμε, τους όρους αναπαραγωγής των υφιστάμενων κοινωνικών σχέσεων, προφανώς γιατί λειτουργούν μέσα σε συγκεκριμένο εκδοτικό σύστημα που είναι ανισοτικό εκ των όρων σύστασής του. Αναφέρεται και στους αγρότες, κάποιος τους βάζει από εδώ, κάποιος τους βάζει από εκεί. Μιλάει για μεγάλη αγροτική ιδιοκτησία, για μεσαία και μικρή, όπου η μεγάλη πάει στην αστική, η μεσαία πάει στα μικροαστικά στρώματα, η ιονή μικροαστική τάξη όπως τη λέει, και η κατώτερη κάτω από 50 στρώματα τη βάζει ότι σχεδόν ταυτίζεται ή είναι η ιονή εργατική τάξη. Στο ένα άλλο κεφάλαιο κάνει κριτική σε αστικές και ψευδοριζοσπαστικές αντιλήψεις για τις τάξεις όπως τις ονομάζει. Και καταλήγει στα τέσσερα τελευταία κεφάλαια, από το κεφάλαιο 5 μέχρι το κεφάλαιο 8, στο να κοιτάει διαχρονικά, χρησιμοποιώντας στοιχεία της ΕΣΥΕ, σημερινή ΕΛΣΤΑΤ, πώς εξελίχθηκε η κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα με βάση αυτές τις τάξεις που σας είπα. Χρησιμοποιεί στοιχεία από την ΕΣΥΕ που αφορούν το επάγγελμα, οι μονοψήφιες κατηγορίες ΕΣΥΕ, εντάξει, τα βουλευόμενα σώματα, επιστήμονες και όλα αυτά, όπως τους ταξινομεί η ΕΣΥΕ, αγρότες, ειδικευμένοι, τεχνίτες, ανεδίκευτοι, άνεργοι, μη δυνάμενοι να καταταγούν. Εντάξει. Ενώ απ' την άλλη, χρησιμοποιούν μια άλλη μεταβλητή, τη θέση μέσα στην επιχείρηση. Δηλαδή, αν είσαι εργοδότης, αν είσαι εργοδότης με υπαλλήλους, χωρίς υπαλλήλους, αν είσαι συμβοηθών μέλος, αν είσαι απλός μισθωτός ή πάλι μη δυνάμενος να καταταγείς. Και κάνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ταξινομήσεις με βάση συνδυασμό αυτών των δύο μεταβλητών. Έχω κάποιες παρατηρήσεις και επιφυλάξεις για κάποιες από αυτές. Είναι όμως ξεκάθαρα τεκμηριωμένες σύμφωνα με το δικό του θεωρητικό σχήμα. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί το τονίζω πάλι, είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί κάποιος να το κάνει, τουλάχιστον στην εποχή των μνημονίων, να το κάνει ξεκάθαρα αυτό, γιατί είναι ένα θέμα ταμπού στο να μιλάς για ταξική ανάλυση στην Ελλάδα το 2015. Και το κάνει πάρα πολύ καλά. Τελειώνω σε δύο λεπτά. Συγχωρέσαι, να άρχισα με το Πασόκ, οπότε πρέπει να με συγχωρέσεις, εντάξει. Τι βρίσκει από το 2000, από το 1981 μέχρι το 2014. Μια μικρή αύξηση της αστικής τάξης που έχει να κάνει με τις ευρύτερες αναδιαρθώσεις του καπιταλισμού σε διεθνές επίπεδο, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καπιταλισμού στην Ελλάδα. Μια μικρή αύξηση των ανώτερων αγροτικών στρωμάτων, των ιωνί καπιταλιστών. Μια σημαντική αύξηση της εργατικής τάξης, της τάξης του 12%, χωρίς βέβαια να υπολογίζει και το τονίζει αυτό τη μαύρη εργασία και τους μετανάστες, όπου υπό
υποεκπροσωπείται έτσι, ενώ υποβαθμίζει έτσι το μέγεθος της εργατικής τάξης. Βρίσκει μια σημαντική αύξηση της νέας μικροαστικής τάξης. Εντάξει, μην κοιτάτε εμένα, κάνω πλάκα, εντάξει, τραπεζικούς υπαλλήλους, ανθρώπους στις υπηρεσίες και είναι πολύ μεγαλύτερη από τις εργατικές, 15,5%. Και αυτό το συνδέει με την τριτογενοποίηση των οικονομιών, την αύξηση του μορφωτικού επίπεδου των ατόμων και τις νέες διευθυντικές λειτουργίες της καπιταλιστικής εισόρευσης. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε καινούργια επαγγέλματα τα οποία συνεισφέρουν σε αυτό που λέει ο Σπύρος και περισσότεροι μαρξιστές αναλυτές στην καπιταλιστική συσσόρευση ή μάλιστα σε συνθήκες συγκεντροποίησης. Και μια σημαντική μείωση της παραδοσιακής μικροαστικής τάξης, το μικροεμπόριο και η βιοτεχνία. Ιδιαίτερα με το μνημόνιο, έχουμε ένα καταλυτικό χτύπημα στη μικροαστική ιδιοκτησία. Εντάξει, και αυτό το καταλαβαίνουν όσοι από αυτούς ήταν με το ένα πόδι στην εργοδοσία και το άλλο στην εργατιά, πόσο πιο εύκολο είναι τώρα να μεταπηδήσουν στην εργατική τάξη. Και για το τέλος, κλείνει με συμπεράσματα που έχει να κάνει με τη νέα στρατηγική της ελληνικής αστικής τάξης, όπως το ονομάζει. Βρίσκει τρεις μεγάλες φάσεις στην αστική τάξη, την ελληνική, από γενέσεως του ελληνικού κράτους, του νέου ελληνικού κράτους. Η πρώτη συνδέθηκε με τη μεγάλη ιδέα, η επέκταση των συνόρων μας. Η δεύτερη συνδέθηκε με την περίοδο μετά την μικρασιατική καταστροφή, όπου προσπάθησε να γίνει να υπάρχει μια ενδογενής, ας το πούμε έτσι, ανάπτυξη και υπήρχε όντως ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα, μέσα και από κίνητρα, αλλά και από συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Και η τρίτη είναι τώρα, μετά τη μεγάλη κρίση του καπιταλισμού, όπου η νέα στρατηγική της ελληνικής αστικής τάξης βασίζεται σε αυτά που τα έχει πει και από το πρώτο ήδη κεφάλαιο, στην ενίσχυση των μονοπωλιακών μερίδων, την αύξηση του αυταρχικού κρατισμού. Αυτά είναι τα δύο βασικά, οι δύο βασικοί πυλώνες. Και θέτει ένα ερώτημα στο τέλος, αν η άνοδος της αριστεράς, που προφανώς όταν το έγραφε δεν είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φαινόταν ότι έχει ρεύμα, αν η άνοδος της αριστεράς θα οδηγεί σε μια ριζοσπαστική πολιτική μεταβολή, που είναι το μεγάλο διακύβημα της εποχής μας, ή αν θα καταλήξουμε σε μια ενσωμάτωση ή ακόμα και συντηρητικοποίηση του πολιτικού μας συστήματος μέσα από έξωθεν πιέσεις ή εσωτερικές αντιπαραθέσεις, αδυναμίες κτλ. Λοιπόν, κρατικοποίηση κομμάτων, μπόλικος πουλατζάς, νέα μικροαστική τάξη, τέλος των κοινωνικών τάξεων με πολλά ερωτηματικά, συγκρουσιακότητα σχέσεων, πάρα πολλά μαξικά και μαρξιστικά εργαλεία και έννοιες για ταξικές ομάδες, ιονί προτεκτοράτο, παρατεταμένος λαϊκός πόλεμος, ψευδοριζοσπαστική αντίληψη, κοινωνικές μεταβλητές, ελάχιστες από τις έννοιες που φτιάχνει στο θεωρητικό του σχήμα ο Σπύρος Ακελαρόπουλος και που ανέλησε με τον δικό του τρόπο ο Διονύσης Γουγιάς και με ένα πάρα πολύ ωραίο. Μου κάνει εντύπωση πώς τα κατάφερνε και έκλεινε σελίδες, άνοιγε σελίδες, μπερδεμένα όλα, πάντα τα βρίσκε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποια οπτική. Μόνο εγώ τα κατάλαβα. Σε κώδικα. Έτσι, για να δούμε τώρα ποια οπτική επιλέγει ο Γιώργος Τζορτζακάκης για να ανοίξει λοιπόν και να φωτίσει κι άλλο αυτό το βιβλίο. Κρίση λοιπόν και κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Γιώργος Τζορτζακάκης λοιπόν έχει το λόγο, ο οποίος είναι γραμματέας του Συλλόγου Παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου, μέλος του Διοικητικού του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών και επίσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Γιώργο, μπόλικες ιδιότητες. Ναι, μια μικρή διόρθωση. Το υπέρ είναι κομμάτι της τώρα, οπότε δεν είμαι τρία. Οπότε πάει, ναι. Λοιπόν, να σας καλησπέρισω, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον συγγραφέα που με έκανε την τιμή να μου προτείνει να παρουσιάσω το βιβλίο. Πρωτού ξεκινήσω, θα πρέπει να σας πω ότι το βιβλίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 16 Μάρτη στην Αθήνα. Οπότε η Ρόδος είναι η δεύτερη πόλη που επιλέγεται για να παρουσιαστεί το βιβλίο και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας εδώ. Το άλλο ζήτημα που έχει σημασία, ίσως το έχουμε ξεχάσει, είμαστε στις 20 Απριλίου. Σαν σήμερα πριν 5 χρόνια, στις 23 Απριλίου του 2010, και αυτό σχετίζεται με το βιβλίο και γι' αυτό το επέλεξα, σε τρεις μέρες συμπληρώνονται ακριβώς 5 χρόνια από τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου, τότε πρωθυπουργός, εξήγηλε από το Καστελόριζο, από εδώ από το Δεκάνησα, από το Μνημόνιο. Τη συνεργασία δηλαδή με τους θεσμούς. Έχει επίσης αυτό, και αυτό τη σημασία του και νομίζω ότι επιλέγω να το επισημάνω. Το βιβλίο λοιπόν, όπως τονίστηκε, εντάσσεται στη σειρά Σύγχρονη Ριζοσπαστική Θεωρία των Εκδόσεων Τόπος και στην ίδια ακριβώς σειρά εκδόθηκε λίγους μήνες μετά, περίπου την ίδια περίοδο, το βιβλίο του Κώστα Λαφαβίτσα με τίτλο Κέρδος χωρίς παραγωγή. Τώρα, ξεκινώντας κανείς να μιλήσει με αυτό το βιβλίο, πρέπει να δει με τι καλείται να αναμετρηθεί.
Δηλαδή, με ποιο δημόσιο λόγο καλείται να αναμετρηθεί το βιβλίο αυτό. Αν δεν το δούμε αυτό, δεν μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε τη συνεισφορά και την προσπάθεια του συγγραφέα να αναμετρηθεί. Έχουμε λοιπόν μια προσπάθεια να αναμετρηθεί με ένα δημόσιο λόγο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι ένας λόγος που ενοχοποιεί την κοινωνία για σπατάλες. Είναι ένας λόγος που ενοχοποιεί την κοινωνία για υπέρμετρο καταναλωτισμό. Είναι ένας δημόσιος λόγος που ενοχοποιεί τα εργαζόμενα στρώματα για ζωή που κάναμε πέρα από τις δυνατότητές μας. Και αυτός ο δημόσιος λόγος έχει τεράστια επιτυχία σε ευρύγια κοινωνικά στρώματα, τόσο μισθωτά όσο και άνεργα. Αυτός ο λόγος είναι κυρίαρχος τα τελευταία 5 χρόνια σε ένα ευρύ φάσμα εκδόσεων, είτε βιβλίων, είτε περιοδικών, είτε μέσα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Εμείς το γνωρίσαμε περισσότερο από τον ηλεκτρονικό τύπο, αλλά και από τον έντυπο τύπο βγαίνει εξαιρετικά έντονα. Ενδεικτικά αναφέρω το Athens Review of Books, είναι το Protagon GR το site, είναι το βιβλίο του Αρίστου Δοξιάδη, το Αόρατο Ρήγμα που δημοσιεύτηκε το 2013 και το οποίο αναφέρεται στο παρασιτικό δημόσιο το οποίο καταπνίγει το δυναμικό ειδικό. Είναι η γνωστή σε όλους μας λογική του Μπάγκαλου που όλοι μαζί τα φάγαμε και ένα πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύεται στο Athens Voice και προσπαθεί να μας πει ότι τα τελευταία χρόνια από το 2002 μέχρι το 2009 έχουμε μια υπέρμετρη αύξηση των δημόσιων δαπανών την οποία δεν μπορέσαμε να καλύψουμε με τραπεζικό δανεισμό όπως τα καταφέραμε στο παρελθόν. Αυτός είναι ο δημόσιος λόγος με τον οποίο καλείται να αναμετρηθεί το βιβλίο. Αυτός ο δημόσιος λόγος είναι τόσο ισχυρός που τον βλέπουμε παντού. Επέλεξα να σας δώσω 2 παραδείγματα αυτού του δημόσιου λόγου και του πόσο ισχυρός είναι και του πόσο έχει περάσει στα λαϊκά στρώματα μέσα από το ημερολόγιο ενός ανέργου. Το ημερολόγιο ενός ανέργου είναι μια ιστοσελίδα που είναι αρκετά γνωστή, πιστεύω. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι συλλογή γραμμάτων που στέλνουν άνεργοι. Τα πιο πολλά από αυτά είναι ανώνυμα, σύντομα σε διάρκεια. Επιλέγω αυτά που δημοσιεύτηκαν τα 2 τελευταία. Ένα που δημοσιεύτηκε στις 17 Απριλίου του 2015. Δεν θα το διαβάσω όλο, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θα σας διαβάσω 1-2 παραγράφους για να καταλάβετε την εικόνα που αναδύεται. Ο τίτλος είναι «Δεν είμαστε και αλληλέγγυοι». Το έχει γράψει κάποια άνεργη 34 χρονών από την Αχαΐα. Σας διαβάζω 2 τελευταίες παραγράφους. Εντελώς ενδεικτικά. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι συμπεριφερόμαστε έτσι ο ένας τον άλλο. Ειλικρινά, τα χρόνια αυτά της κρίσης είναι τα χειρότερα της ζωής μου και ελπίζω να μην χειροτερέψει άλλο αυτή η κατάσταση. Κρατήστε αυτή τη φράση, το ελπίζω να μην χειροτερέψει άλλο αυτή η κατάσταση, γιατί είναι κεντρική στην ανάλυση που κάνει ο Σπύρος στο βιβλίο. Ήμασταν πολύ καλύτερα. Όταν ανοίγω το ψυγείο και βλέπω ότι έχω να φάω, λέω «Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ», με δάκρυα στα μάτια. Εύχομαι να πήραμε το μάθημα των καταχρήσεων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ο Θεός να μας λυπηθεί και να βγούμε από όλη αυτή τη δίνη. Τονίζω ότι αυτό είναι γράμμα που έστειλε στις 17 Απριλίου, δηλαδή πριν 3 μέρες. Σας διαβάζω και ένα που έφτασε σήμερα, 20 Απριλίου. Με τίτλο «Περνάνε τα λεπτά, οι ώρες, οι μέρες και τα χρόνια». Αυτό το στέλνει κάποιος ή κάποιος με τίτλο «Χαμένη γενιά 32 χρόνια από Θεσσαλονίκη». Και λέει: «Δεν θέλω να γίνομαι βάρος και προσπαθώ κάθε μέρα, προσπαθώ. Και αποτέλεσμα κανένα. Απογοητεύομαι και χάνω τη δύναμή μου. Δεν μου μένει πια ελπίδα και είναι σαν να μην έχω ανάσα. Άραγε θα τελειώσει ποτέ αυτός ο εφιάλτης ή έτσι θα είναι η πραγματικότητα από εδώ και πέρα. Ζωή χωρίς ελπίδα. Ζωή χωρίς όνειρα. Ζωή χωρίς αξιοπρέπεια. Αυτή είναι η ζωή στην Ελλάδα της κρίσης». Αυτά είναι μόνο 2. Επέλεξα συνειδητά τα τελευταία. Μπορούμε να πιάσουμε, έχω σημειώσει και άλλα. Απλά ο χρόνος είναι περιορισμένος που έχω για την παρουσίαση του βιβλίου. Τα επέλεξα συνειδητά για να δείτε τις πτυχές αυτού του δημόσιου λόγου και πόσο ισχυρές είναι. Υπενθυμίζω ότι στο ημερολόγιο ενός ανέργου έχουμε κυρίως μια συναισθηματική αντίδραση απέναντι στην κρίση. Ένας κόσμος αισθάνεται ότι του χρεώνει τον λογαριασμό χωρίς να φταίει. Απέναντι λοιπόν σε όλο αυτό το λόγο, ο οποίος ξαναλέω είναι πολύ επιτυχημένος και σε ευρεία στρώματα της εργατικής τάξης, επιβάλλεται να έχουμε αντίλογο. Το βιβλίο φιλοδοξεί να παίξει αυτό το ρόλο. Να καλύψει δηλαδή το κενό της οργανωμένης απάντησης απέναντι σε αυτό το σοβαρό το δημόσιο λόγο. Αυτό λοιπόν είναι και το βασικό πλεονέκτημα για μένα του βιβλίου του Σπύρου Σακελαρόπουλου. Η προσπάθεια για μια υποδόμηση μια διαφορετική ερμηνεία για την κρίση. Ότι η ελληνική κρίση δηλαδή δεν είναι απλά αντανάκλαση τη διεθνού κρίση στο τοπικό επίπεδο, αλλά περιέχει και άλλα επιπλέον χαρακτηριστικά τα οποία τα αναλύει. Το βιβλίο που σα είπε και ο Διονύσης πριν χωρίζεται σε 2 βασικά μέρη. Στο πρώτο αναλύει την κρίση στην Ελλάδα. Για του πιο πολλού η κρίση ξεκίνησε το 2008, η διεθνή κρίση, και στη συνέχεια έρχεται στην Ελλάδα. Είναι γνωστά τα δεδομένα με τα ενυπόθηκα δάνεια στις ΗΠΑ, τα στεγαστικά κτλ. Όμως ο συγγραφέας δείχνει ότι η κρίση έχει ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Είναι δομική κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, είναι η δεύτερη δομική κρίση του καπιταλιστικού σύστημα στον 20ο αιώνα και κορυφώθηκε με την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Αυτό που ισχυρίζει ο συγγραφέας είναι ότι η κρίση αυτή ποτέ δεν ξεπεράστηκε. Και αυτό το τόνισε και ο Διονύσης προς το τέλος της ομιλίας του, ότι ποτέ δεν ξεπεράστηκε και αυτό που ζούμε σήμερα είναι στην ουσία η συνέχεια αυτής της κρίσης που επιχείρησαν να την ανασχέσουν μέσω της επέκτασης του δανεισμού και της επέκτασης του χρηματοδοτικού τομέα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν,
Στο πρώτο κεφάλαιο έχουμε μια, από τον συγγραφέα μια εντόπιση των βαθύτερων αιτιών που έκαναν την κρίση έντονη στην Ελλάδα και οδήγησαν σε πρωτοφανή επίθεση στις δυνάμεις εργασίας. Με μεθοδικό τρόπο ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι οι σπατάλες που κάναμε, ούτε οι μισθοί, ούτε οι κρατικές δαπάνες, ούτε ότι κάναμε πάρτι πέρα από τις δυνατότητές μας, όπως επιχείρησε να μας πει ο κυρίαρχος λόγος, στον οποίο αναφέρθηκα πριν. Αυτό το σημείο του βιβλίου, όπως σας είπα και πριν, είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά, ειδικά από μια αριστερή σκοπιά, γιατί διαλύει έναν από τους βασικούς μύθους που συνεχίζει να είναι κυρίαρχος σε ευρεία κομμάτια της κοινωνίας. Στη συνέχεια έχουμε μια αναφορά στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα του 1981 και στη συνέχεια στην Ευρωζώνη του 2002. Και ο συγγραφέας αναφέρει ότι από το 81 και μετά έχουμε μια υποβάθμιση της παραγωγικής δυνατότητας της χώρας, έχουμε μια μείωση της βιοτεχνικής και της βιομηχανικής παραγωγής. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα αναδεικνύονται στο βιβλίο με ενάργεια. Αναφορικά με την επίθεση που δέχεται ο χώρος της εργασίας, σε τίτλους μερικά χαρακτηριστικά έχουμε αποδυνάμωση του εργατικού δικαίου, έχουμε εγκαθίδρυση ατομικών επιχειρησιακών συμβάσεων σε βάρος των πλατικών συμβάσεων, έχουμε συρρήκνωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, συντριβή μισθών και εισοδημάτων, επίδεση στην κοινωνική ασφάλιση και κατάρρευση των μηχανισμών μεσολάβησης και διαιτησίας. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στην κοινωνική διαστρωμάτωση και αναλύει το ζήτημα των κοινωνικών τάξεων στην Ελλάδα των τελευταίων 30 χρόνων. Ο ίδιος ο συγγραφέας επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να φαντάζει παράδοξο. Δηλαδή, πώς κουμπώνουν αυτά τα δύο ζητήματα, από τη μια, μια ανάλυση για την Ελλάδα της κρίσης και από την άλλη τις κοινωνικές τάξεις. Και δίνει την απάντηση την οποία την εστιάζει σε δύο σημεία. Το πρώτο ζήτημα είναι θεωρεί αναγκαίο να γίνει αυτό, δηλαδή να γραφτεί το βιβλίο με αυτές τις δύο μεγάλες ενότητες, γιατί είναι αναγκαίο για να αναπτύξουμε μια ριζοσπαστική οπτική αφενός και αφετέρου για να συσχετίσουμε τις μεταβολές στην κεφαλαιακή συσσόρευση στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια με τις μεταβολές κοινωνικού διαστρωμάτωσης. Θεωρεί δηλαδή μεγάλη σημασία αυτό το ζήτημα. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν επιχειρείται μια καταγραφή της εικόνας της εργατικής και της αστικής τάξης στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Το χωρίζει σε περιόδους από το 81 στο 85, από το 85 στο 89, από το 91 στο 2001, από το 2001 στο 2009 και τα τελευταία 5 χρόνια της κρίσης από το 9 στο 14. Τώρα, προσπαθώντας λίγο να το κλείσω και να βάλω και κάποια ερωτήματα που νομίζω ότι έχουν σημασία, μια και ο Σπύρος είναι εδώ, είναι για μένα αυτό που έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον και διαβάζω στο βιβλίο από το ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι, αυξήθηκε, είναι γιατί ενώ έχουμε μια αύξηση του αριθμού της εργατικής τάξης στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, δεν έχουμε αντίστοιχες μεταβολές στη συνείδηση και στην πολιτική οργάνωση αυτής της εργατικής τάξης. Αυτό για μένα είναι μείζον ζήτημα. Και πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία να το συζητήσουμε στη συνέχεια, μια και έχουμε την τύχη να είναι εδώ ο συγγραφέας. Δηλαδή, το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς γεφυρώνουμε το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις μορφές συνείδησης και στην πολιτική που θέλουμε να εκφράσουμε. Έχουμε υπαρκτές μορφές συνείδησης της εργατικής τάξης, έχουμε από τη μια μεριά, από την άλλη έχουμε την πολιτική που εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε για το συμφέρον αυτής της τάξης. Αυτά τα δύο δεν καταφέρουμε να τα γεφυρώσουμε και αυτό είναι μια αποτυχία. Είναι ένα ερώτημα. Μπορούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα? Όλοι εμείς που είμαστε εδώ πέρα μπορούμε να, να εκφράσουμε προβληματισμούς, ερωτήματα. Πώς συγκροτούμε ένα πολιτικό υποκείμενο? Τα κομμάτια της εργασίας δεν ενοποιούνται από μόνα τους. Πώς τα ενοποιούμε? Θα πρέπει να μιλήσουμε, νομίζω, πια στην προσπάθειά μας να απαντήσουμε σε αυτή την αναγκαιότητα για μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας με κεντρικότερο ρόλο των εργαζομένων, γιατί γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό ότι αξιοπρεπή ζωή για μεγάλα στρώματα του πληθυσμού δεν μπορεί να υπάρχει στο κυρίαρχο κοινωνικό μοντέλο. Αυτό έγινε ξεκάθαρο τα προηγούμενα 5 χρόνια και όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται όλο και πιο έντονα ξεκάθαρο. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο τον Τζορτζακάκη και σειρά νομίζω τώρα έχουν τα ερωτήματα που μπορείτε να θέσετε πριν να διαβάσετε το βιβλίο. Κάποια ερωτήματα που πιθανότατα να έχουν προκύψει και έχουν. Παρακαλώ. Πώς μετρούμε την παραγωγικότητα? Δηλαδή, εμένα πάντα με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Λέμε ότι στην Ελλάδα είμαστε τεμπέληδες ή δεν παράγουμε. Και πώς μετριέται αυτή η παραγωγικότητα εν τέλει? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο, μπορώ να το κάνω. Αυτή η πετρελαϊκή κρίση, δεν έχω ιδέα, θέλω να μάθω ποια είναι, αν είναι εύκολη. Θα είχα κι άλλα, αν είχα μολύβι και είχα την αγράφω, αλλά δεν έκανα. Θα μιλήσω, θα απαντήσω και σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Καθήνα, ευχαριστώ πάρα πολύ τη σημερινή παρουσία όλων σας εδώ σήμερα. Έχεις μια πολύ δύσκολη μέρα για τη Ρόδο. Για τους συνανθρώπους που χαθήκανε. Και για τα γεγονότα στη Λαπεντούζα, τα οποία κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι, γιατί άνθρωπος πρέπει να τα λαμβάνει
υπόψη του και να τον απασχολούν και να τον κινητοποιούν. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την πόλη και τον Διονύση και τον Γιώργο που είχαν την καλοσύνη από την αρχή να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Και το κόκκινο, και το κόκκινο της Ρόβου, έτσι, το οποίο αγκαλιαστική είναι και χορηγός επικοινωνίας. Και βέβαια τον Εκβοτικό Οικοτόπος, έτσι. Το Βαγγέλη και το Βέντρο, ναι παιδιά, έχετε δίκιο, ναι, θα τα πω όλα. Το Βέντρο που είχε επίσης από την αρχή την ευγένεια και την καλοσύνη να δεχτεί να φιλοξενήσει αυτή την εκδήλωση. Το Εκβοτικό Οίκο, τον Βαγγέλη και τον Καθράκη και τον Γιάννη Χαραχάλιο έχουν την ευθύνη του Εκβοτικού Οίκου να βγαίνουμε ριζοσπαστικά βιβλία στην εποχή μας, αλλά όχι εύκολο, σε δύσκολες εποχές και την κατανάλωση. Η Μαρία Αποστολοπούλου που έκανε μέλη του βιβλίου. Να πω κάτι, το είπε στην αρχή η πόλη, αλλά πρέπει να το πω λόγω της θέσης μου. Το βιβλίο έγινε το πέμπτο βιβλίο της σειράς Σύγχρονη Ριζοσπαστική Θεωρία. Έχουν βγει άλλα τέσσερα βιβλία. Το ένα είναι του Πίτερ Μακλάρεν, του Αραμίν Χαμαντού, η διδαγωγική της αντίστασης. Το Δεγίνη Πρεσέγγιν είναι ένας μεγαλύτερος ίσως το μεγαλύτερος Γάλλος μαρξιστής του αιώνα, που αφορά τον Μάρξ της εποχής μας. Του Δημήτρη Πελατίνα, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο αναφέρεται σχέση δημοκρατικού βρώμου και εξουσίας. Και βέβαια του σύντροφου φίλου και συναδέλφου Κώστα Λαπαδίτσα, το πάρα πολύ σοβαρό βιβλίο που έχει βγάλει για το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Αυτό το πέμπτο και τη επόμενη βιβλία θα έχουν και άλλα 2-3 βιβλία μέχρι τέλος χρονιάς. Λοιπόν, αυτό είναι το πέμπτο βιβλίο, μέσω μια σειρά στην οποία έχω την ευθύνη και ευχαριστώ πάλι τις εκπροσωπούς που είχαν την καλοσύνη να την αναθέσουν και να τη δεχτούν. Νομίζω ότι αν ξεκινήσουμε από. Μάλλον θα απαντήσω στο δύο ερωτήματα που τεθήκαν για να πω σε πιο συνολικά θέματα μετά. Εντάξει, τώρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι στην πολιτική οικονομία να μετράμε την παραγωγικότητα. Συνήθως είναι το παραγόμενο προϊόν ανά ώρες εργασίας και απασχολούμενο δυναμικό. Υπάρχει ένα κλάσμα είναι. Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 είναι η άνοδος του τιμών του πετρελαίου του 1973, η οποία άνοδος των τιμών έφερε άνοδο του κόστου μηχανικής παραγωγής και αυτό οδήγησε στη συνέχεια σε μια πτώση της κερδοφορίας. Απλώς ήταν τόσο μεγάλη αυτή, το είπαν και ο Γιώργος και ο Διονύσης, τόσο μεγάλη αυτή η πτώση της κερδοφορίας του 1973 και τόσο κατακόρυφη μέσα σε 2-3 χρόνια, που ακόμα μέχρι το 2008 δεν μπόρεσαν αυτό να αναπληρωθεί. Δηλαδή έπεσε με την κερδοφορία, ανέβηκε, αλλά ποτέ δεν έφτασε στα όρια, στα ύψη του 72-73. 71-69, έτσι, που ήταν χρυσή περίοδος, ήταν περίπου 30 χρυσά χρόνια κλπ. 30 έντοξα χρόνια μετά τον πόλεμο. Και χρυσή περίοδος του κινησιανισμού. Νομίζω ότι ο Γιώργος σε αυτά που είπε, λίγο με τσάκωσε με την καλή έννοια. Δηλαδή, πραγματικά η προσπάθεια την οποία κάνω, δηλαδή σε κάποια σημεία ο Παναγιώτης μου γνωρίζει, μου λέει: Γιατί είμαι καλός, χρυσός και άγιος, αλλά πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία. Είναι αλήθεια ότι έχω ότι λίγο το παράκανα. Γενικά κατηγορούμε ως αριθμολάγνος, αλλά λίγο ότι στο παράκανα αυτή τη φορά. Αλλά δεν γινόταν. Δηλαδή, εσφάνισε κάθε στιγμή ο καθένας στην καθημερινότητά του, ανοίγοντας τηλεόραση, βλέποντας τα βελτία των 8. Έτσι, έχει ένα τρομερό προσωπικό βιασμό και μια τρομερή επίθεση. Έτσι, που ο άλλος σου βγάζει το δάχτυλο και σου λέει: Εσύ έτρωγες πολύ, εσύ έφταιγες, εσύ κατανάλωνες, εσύ φταίς για το χρέος, εσύ φταίς για όλα. Έτσι, πάνω σε αυτό και στον κυρίαρχο λόγο, στην κυρίαρχη αφήγηση, η οποία δημιουργείται αναγκαστικά, γιατί το βιβλίο είναι κυρίως με επιστημονικό γονείς, που μπορεί να βγάλει κανείς πολιτικά συμπεράσματα. Έτσι. Σαφώς επιστημονικό. Πιστεύω τουλάχιστον. Αυτό επίσης ότι έγραψε. Χρειάζεται μια σοβαρή επιχειρηματολογία. Μια στιβαρή επιχειρηματολογία και μια συγκεκριμένη και ειδική επιχειρηματολογία, γιατί ο διάκριτος έχει γίνει. Έτσι, και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γιατί ακούγονται πράγματα τα οποία είναι ενώ καμία σχέση με πραγματικότητα. Για 1,5 εκατομμύριο δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι παίρνουν ο καθένας ρόλο πόσες χιλιάδες ευρώ, 3 και 4 και 5 χιλιάδες ευρώ το μήνα, έτσι καταστάσεις που είναι καμία σχέση με πραγματικότητα. Ή πλευρές που έχουν δύο προβληματικά στοιχεία. Έτσι, η περίφημη ιστορία του υπερκαταναλωτισμού, που έχει δύο στοιχεία. Πρώτον, αύξηση του καταναλωτισμού δεν ήταν ισότιμη, αφορούσε ειδικές κατηγορίες πολύ μεγαλύτερο βαθμό και άλλες καθόλου ή λιγότερο. Και επίσης, συχνά μια πλευρά, έτσι, η οποία ξεκινείται επίσης συχνά. Ότι όταν κανείς ως καταναλωτής αγοράζει ένα εμπόρευμα, κάποιος πουλάει αυτό το εμπόρευμα και κερδίζει. Και ενίοτε όταν είναι μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που αυτό το εμπόρευμα το εισάγει κυρίως σε μεγάλο βαθμό, έτσι από το εξωτερικό, κυρίως από μία χώρα που λέγεται Γερμανία.
έτσι. Κάποιοι κερδίσαν από όλη αυτή την ιστορία που είσαι τα προηγούμενα χρόνια. Και όχι μόνο κερδίσαν, αλλά μετά κατηγορούν και αυτούς από τους οποίους κερδίσαν. Έτσι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον πλαίσιο μας. Σε αυτή την κατεύθυνση προσπάθησα να δω και τι ακριβώς έγινε και τι επιπτώσεις υπήρξαν και μετά σε δεύτερο μέρος τι επιπτώσεις υπήρξαν σε επίπεδο κοινωνικής διασωμάτωσης, πράγμα το οποίο δεν έχει εξεταστεί, τουλάχιστον έχει εξεταστεί στον τρόπο που το ήθελα εγώ. Βιβλία έχουν γραφτεί, δεν έχουν γραφτεί τίποτα μέσα στην κρίση, τίποτα απολύτως για αυτό το θέμα. Μόνο πρόσφατα έγινε ένα συνέδριο που μάθαμε με την ευθύνη του Γιάννη Τόιντου στην Αθήνα το 2014, που είναι μια πρώτη προσπάθεια, κάπως είχαμε και ένα βιβλίο, ένα συλλογικό τόμο. Αλλά γενικά σε δουλειές μονογραφίας έχουν γίνει πολύ λίγες για αυτό το θέμα στην Ελλάδα. Υπάρχει το Κώστα του Κάπου 2004. 1987, μια εξαιρετική βιβλιοθήκη του Παπαδόπουλου και κάποιες λίγες δουλειές που έκανε το ΚΜΕΡ, το Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, όταν υπήρχε και λειτουργούσε. Δυστυχώς δεν έχει μελετηθεί το θέμα πολύ. Προσπάθησα όσο μπορούσα, σε επίπεδο μεθοδολογίας, είπε κάτι ο Διονύσης που το πιάσε. Χρησιμοποιώ στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, μονοψήφια όμως. Σκοπός δηλαδή. Τα οποία δεν βοηθάνε πάντα. Δηλαδή, το να πει κανείς, ας πούμε, ότι ο άλλος είναι υπάλληλος, δεν λέει πολλά πράγματα. Δεν λέει πολλά. Γιατί υπάλληλος πού, με τι αποδοχές, τι κάνει αυτός ο υπάλληλος, είναι πάρα πολύ σχετική έννοια. Έτσι, και γι' αυτό όλα όσα δείχνω είναι σε μια ψάχνη προσέγγιση. Ελπίζω στο επόμενο διάστημα, να το έχω σκοπό αυτό, να κάνω μια μελέτη η οποία να μπορεί να είναι σε διψήφιους κωδικούς και σε τριψήφιους. Δηλαδή, πια να έχει φτιάξει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα ακτινογράφηση της κοινωνίας. Και ένα. Τελειώνουμε. Δεν θα πω τη ουσία. Και ένα σχέδιο μου να κάνω και κάτι αντίστοιχο την κυπριακή κοινωνία που δεν υπάρχει τίποτα. Και με έχουν πολλοί φίλοι από εκεί ενθαρρύνει. Λοιπόν, αυτό το οποίο προσπαθώ να πω στο βιβλίο σχηματικά και. Γιώργο, κοίτα με, μη φύγω, και φύγω, σε παρακαλώ να σε. Όχι, εγώ δεν έχω την πόλη εδώ. Έχει ερωτήματα κιόλα. Εντάξει, να πω, θέλω να πω 5-10 πράγματα, μιλωγιά και μετά το πλαίσιο. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να έχουμε υπόψη προηγούμενα στην ελληνική κρίση ότι έχει και δεν έχει σχέση ταυτόχρονα με την παγκόσμια κρίση. Αλλά και έχει και δεν έχει. Έτσι, η παγκόσμια κρίση του 2008-2009 έδειξε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στις προσπάθειες επίλυσης της κρίσης του 1973. Δεν είχε επαρκώς επιληθεί η κρίση του 1973 και συνέπειες, στο κέρδος δεν είχε ανέβει. Και οι διάφοροι τρόποι, είτε ήταν η λιτότητα, είτε ήταν η χρηματιστικοποίηση, είτε ήταν η άνοδος του βανισμού, του κρατικού βανισμού, που σε διεθνές που επιλέχθηκαν, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Συνέχισε να υπάρχει. Γι' αυτό βρεθήκαμε στη το 2008-2009 και σε εκτός και στην ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία προσπαθούσε πάντα να ανταγωνιστεί την Αμερικάνικη και την Ιαπωνική, χωρίς να τα καταφέρνει στο βαθμό που θα ήθελε. Έτσι και εκείνη η πολύ είχε τις επιπτώσεις της από το 2009-2010. Σε αυτό το πλαίσιο έχετε η ελληνική οικονομία. Πώς να το πω τώρα, λίγο σχηματικά και λίγο επιστημονικά, γιατί και οι συνάδελφοι εδώ πέρα που το επιτρέψουν. Είναι σαν να έχεις ένα σπίτι, στο οποίο έρχονται οι πολιτικοί μηχανικοί και σου λένε: Κοίταξε να δεις, αδερφέ. Αυτό το σπίτι, άμα ο σεισμός που γίνει, ο καινούριο, ο επόμενο σεισμός, σου γίνει σεισμός με 5,2, θα σου πέσει. Αν σου γίνει με 3, την λιτώνεις. Θα έχεις κάποιες ροχομές. Αλλά αν σου γίνει όμως 5,2, θα πέσει το σπίτι. Λοιπόν, αυτό το λέω πολύ σχηματικά για να καταλάβουμε. Η ελληνική οικονομία είχε πολλά προβλήματα και η ένταση της κρίσης, όχι όπως εκδηλώθηκε ιστορικά, τα έκανε να αναδειχθούμε πολύ μεγαλύτερη επίταση και πολύ μεγαλύτερη δυναμική από ό,τι θα περίμενε κανένας. Τώρα, γιατί η ελληνική οικονομία είχε τόσο σοβαρά προβλήματα. Εγώ το βάζω, γιατί υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρότυπο ανάπτυξης. Με την εμφυλιακή, τώρα ξέρω, μην έχουμε πω συγκροτήθηκε το ελληνικό κράτος, αλλά με την εμφυλιακά τουλάχιστον, το οποίο έχει πολύ μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη της ναυτιλίας, στην ανάπτυξη του τουρισμού ως καπιταλιστικής βιομηχανίας, στην ανάπτυξη συγκεκριμένων κλάδων της ελαφράς και μη ελαφράς βιομηχανίας, έτσι, στους χαμηλούς μισθούς, ως μισθή, ελληνική μισθή, και ως δεν μπορεί να αγοράσει κανείς, πόσο πράγμα μπορεί να καταναλώσει το μισθό που παίρνει. Έτσι, υπάρχει συγκεκριμένες στατιστικές που διενεργούνται πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Ήτανε χαμηλή και άρα βοηθούσαν τη δέκα κερδοφορίας και από ένα σημείο και μετά βεβαίως
Υπήρξαν και μια σειρά από άλλες καταστάσεις, όπως ήταν το 81 και μετά, πώς βοηθήθηκαν να υπάρξει άνοχος κερδοφορίας από τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Έτσι, την ξένη εργασία, στους ξένους εργάτες, στους οποίους η ελληνική άποψη τάξη εκμεταλλεύτηκε από το 91 και μετά που έρχονται. Έτσι, και αυτό ήταν παράγοντα της κερδοφορίας. Και βεβαίως, από ένα σημείο και μετά, που ιδιωτικοποιούνται οι τράπεζες, πώς αφιβώς δόθηκαν κεφάλαια τα οποία συντέλεσαν και αυτά στην φαινομενική, στην πλασματική ή πρόσχερη, αν θέλετε, προσωρινή αύξηση της κερδοφορίας. Αυτά όλα ήταν αντιφατικά ταυτόχρονα, διότι από τη μία οι επιχειρήσεις κέρδιζαν σημαντικά ποσοστά, αλλά και πολλές άλλες δεν μπορούσαν απλά να τα απεξέλθουν. Ειδικά στη δεκαετία του 80 και δεκαετία του 90 από τον ξένο ανταγωνισμό που δημιουργούσε η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και εμπορευμάτων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από εκεί και πέρα έχει τη χρονιά του 2002 που είναι κομβική χρονιά. Με τη δημιουργία του ευρώ. Το ευρώ είναι νέο νόμισμα, δεν μπορεί να γίνει η υποτίμηση της βραχμής του εθνικού νομίσματος, άρα βοηθούν εξαγωγές. Και από εκεί και πέρα πραγματικά πιέζεται πάρα πολύ η ελληνική οικονομία. Και είναι ενδεικτικό, κάτι το οποίο γενικά δεν λέγεται, ότι στην προσπάθεια να ξεπεραστεί η κρίση και η πίεση που νιώθουν από τα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα των άλλων χωρών της ΟΝΕ, κυρίως της Γερμανίας, γίνεται ένα bypass που προσπαθούν να πάνε σε άλλες αγορές. Για να ξεφύγουν έτσι από αυτή τη φοβερή πίεση την οποία αισθάνουν. Όταν λοιπόν θα φτάσουμε στο 9-10 και ακριβώς λόγω της το χρέος που έχει η Ελλάδα, που δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν, θα γίνει στη συνέχεια. Γιατί το χρέος τι είναι, ένα πλάσμα. Είναι πόσο τι ΑΕΠ έχεις και τι χρέος έχεις. Αν έχεις λίγο μικρό ΑΕΠ, αναγκαστικά το χρέος που είναι σταθερό μεγαλώνει σαν ποσοστό που είναι στο ΑΕΠ. Έτσι. Πάντα ο παρονομαστής καθορίζει τον αριθμητή. Αυτό λοιπόν έχει μια σημασία πάρα πολύ μεγάλη. Η κρίση του 2009-2010 πιέζει πάρα πολύ τον ελληνικό καπιταλισμό, ο οποίος ήδη έχει πιεστεί από το 2002 και όχι μόνο το 2002, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία καμιά φορά ξεκινούνται. Το είχε μέχρι το 1981 που η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή, στην τότε ΕΟΚ, το αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο ήταν θετικό. Δηλαδή είχαν πολύ περισσότερες εξαγωγές από ό,τι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Αυτό το 1982 αλλάζει μέσα σε μια χρονιά. Αλλάζει. Πώς έγινε αυτό? Έγινε πάρα πολύ απλά. Από ένα σημείο και μετά δεν ήταν εύκολο. Υπήρχε μία. Πώς το λένε. Διάφοροι θεσμοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου από τη μία δεν μπορούσε, δεν ήταν τόσο απλό να πας τα προϊόντα σου σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έπρεπε να φέρει μια σειρά προστήματα. Και πέρα υπήρχαν διάφορες διεκτήρες και ποσοστός που λέγανε ότι τα ναβείς πρέπει να παράγεις λιγότερο. Και να μην τα. Προσπαθούμε να μην τα εξάγεις. Ακριβώς. Υπήρχαν λοιπόν διάφορα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Από το 2002 η κατάσταση γίνεται πιο ασφυκτική. Και το 2009-2010 ακριβώς η Ελλάδα είναι από τις χώρες της ΟΝΕ μαζί με την Ιρλανδία για άλλους λόγους στην Ισπανία και την Πορτογαλία, τις πιο πιεσμένες και μετά φέρνει την Κύπρος. Αρχίζει να παίζεται ένα στοίχημα και να βγαίνουν να βγάλουν ορισμένα χρήματα μέσα στην κρίση. Πάντα οι κρίσεις είναι μεγάλες ευκαιρίες για να βγουν χρήματα. Το έχει δείξει η ιστορία. Να δουν χρήματα, υπάρχει ένα ολόκληρο στοίχημα πάνω στο αν η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση και η οποία οδηγεί εκεί που οδηγεί στην επίλυση τελικά στη διαχείριση της κρίσης μέσω των μνημονίων. Αυτό θα οδηγήσει όμως σε μια σειρά από επιπτώσεις. Θα είναι και μια ευκαιρία ταυτόχρονα. Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Θα είναι μια ευκαιρία, έτσι, τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για να βανιβοδηθεί η χώρα, για να υπάρξει μια μεγάλη ανακατάσταση και να λειτουργήσει ένα καινούργιο μοντέλο. Ένα καινούργιο μοντέλο που φαίνεται πάρα πολύ χαμηλή μισθή, πάρα πολύ ευέλικτες εργασιακές σχέσεις σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ψηλά επίπεδο ανεργίας που πιέζουν τους εργαζόμενους να δέχονται, οι άνεργοι να δέχονται ακόμα μεγαλύτερους, πιο χαμηλές μειώσεις των μισθών τους. Έτσι. Και αυτό φάει τη δυνατότητα να εξαρτηθεί στο εξωτερικό. Προσέξτε να δείτε, το 2011 έχουμε το σύμφωνο για το ευρώ και το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας. Αυτά βάζουν αντίστοιχους όρους θεσμικούς γύρω από το να υπάρχουν συσχετισμένοι προϋπολογισμοί παντού, να μην υπάρχουν αυξήσεις, ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις, να υπάρχουν συγκεκριμένα ποσοστά τα οποία θα πηγαίνουν για την κάλυψη του χρέους, αλλιώς θα υπάρχουν πρόστιμα στις χώρες κλπ. Βεβαίως δεν είναι το ίδιο με αυτό με το νόμο της επιπτώσης του μνημονίου, αλλά υπάρχουν αντίστοιχες κινήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σιγά σιγά που είναι μεγαλύτερη, πιο διεθνή έτσι, διάσταση. Αυτή η κατάσταση έφερε την προσπάθεια λοιπόν δημιουργία ενός νέου μοντέλου στις όρες της λειτουργίας κοινωνίας.
από το 2009 και μετά, υπήρξαν οι επιπτώσεις, οι συνέπειες, οι κοινωνικές συνέπειες κρίσης, δεν θα πω καθόλου σε αυτό, καθένας το καταλαβαίνει πάνω στοιχεία μέσα στο βιβλίο, το πώς αυξήθηκαν οι εισόδες, πώς έγιναν περισσότερη φτωχή, το πώς για πάρα πολλούς ανθρώπους το βιωτικό της επίπεδο έπεσε καταφόρατο, το πώς η ενεργία έφτασε 27,5%. Υπάρχουν κάποιοι που κερδίσανε, υπάρχουν συγκεκριμένοι όμιλοι και κλάδοι που βγαίνουν και κερδισμένοι από αυτήν την ιστορία. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένοι, φυσικά πρόσωπα που βγήκαν κερδισμένοι, αλλά και όμιλοι. Έτσι. Και ταυτόχρονα έτσι, υπάρχουν και αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Έχει ένα κόμμα το οποίο δέσπωσε, αν μην διάλογο με τα πολιτευτικά, που είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά εξαφανίζεται και ένα αμφίβολο να θα μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Έχει ένα κόμμα, το ισχυρό δεξιό κόμμα, το οποίο περιορίζεται πολύ η εμπειρία του. Και έχει ένα κόμμα της αριστεράς, το οποίο κάνει ένα απίστευτο άλμα, έτσι από το 4% στο 36,5%. Στο 36,5% μέσα σε 5 χρόνια. Το οποίο ιστορικά είναι απίστευτο. Σε 5,5 χρόνια. Είναι απίστευτο. Όλα αυτά. Και εδώ έχει μεγάλες αλλαγές στο κράτος. Έχει μεγάλη συντηρητικοποίηση του κράτους, πολύ περιορισμένο ρόλο των βουλευτών, όσο μιλάω εντάξει. Περιορισμένο το ρόλο των βουλευτών. Έτσι, στου οποίου έρχονται καπέλο για το πιο απλά ή χωρίς να του ρωτήσετε, γιατί του δείτε και σε δεύτερο χρόνο να συμφωνήσουν με αποφάσεις που αλλού έχουν υπαρθεί. Έτσι. Αυτό είναι που είπατε. Αυτό λέγεται αυταρχικός κρατισμός. Και μετατόπιση προς κέντρα της εξουσίας τα οποία δεν είναι εκλεγμένα. Έτσι, γιατί την τρώει για κανείς την εξέλεξη. Παράδειγμα, έτσι, και στους διάφορους επιτρόπους, διάφορους τραπεζίτες, κανείς τους εξέλεξη. Ούτε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν έχει εκλέξει κανένα. Ούτε η Τράπεζα της Ελλάδας, που έχει ένα πολύ περίεργο καταστατικό, που είναι και δεν είναι δημόσιο φορέα, είναι και δεν είναι ιδιωτικό. Είναι μια πολύ κυβερνητική περίπτωση. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, αυτό που λέω εδώ είναι ότι έχουν περιοριστεί πάρα πολλές εσωτερικές λειτουργίες του ενός κανονικού καπιταλιστικού κράτους, οι οποίες έχουν περάσει στα χέρια της Τρόικα. Η εξωτερική πολιτική της χώρας όμως δεν έχει επηρεαστεί, γι' αυτό λέω ότι είναι η Ιωνή Πρωτεκτοράτα, έχει υιομορφήσει τα κλασικά πρωτεκτοράτα, στα οποία είχαν αυτοκυβέρνηση τα κράτη, αλλά δεν είχαν εξωτερική πολιτική. Έχουμε το αντίστροφο εδώ πέρα, ότι για πάρα πολλές αποφάσεις πρέπει να πάρθει η πρώτη απόφαση από την Τρόικα. Και αυτό δημιουργεί και μια σειρά από επιπτώσεις στην κοινωνική διασωμάτωση της χώρας. Υπάρχει μια μεγάλη θεωρητική συζήτηση γύρω από αυτή. Επιλέγω το μαρξιστικό μοντέλο όπως εγώ το καταλαβαίνω. Και από εκεί και πέρα, βάσει των μεγαλείων τα οποία επιλέγω, τα εφαρμόζω και βλέπουμε τις διαφορές που υπάρχουν από το 1981 και μετά και μέχρι το 2014 και το 2009 με το 2014. Αυτό το οποίο κανείς μπορεί να δει είναι να μιλήσουμε για την κρίση. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, μπορώ να πω και για πριν, αλλά για την κρίση και να κλείσω αυτό, είναι ότι έχεις ένα μεγάλο περιορισμό των παραδοσιακών μεσαίων στρωμάτων, δηλαδή των μικροεπιχειρήσεων. Οι οποίοι ασχολούνται ένα, δύο, τρεις, τέσσερις υπαλλήλους, αυτές σε πολύ μεγάλο βαθμό κλείνουν. Και αν άνθρωποι που ανήκαν σε αυτήν την κατηγορία, σε αυτήν την κοινωνική τάξη, η παραδοσιακή μικροαστική τάξη περιορίζεται. Περιορίζεται και τα νέα μικροαστικά στρώματα, ακριβώς διότι πάμε να υπάρχει η αυτονομία του ελεύθερου επαγγελματίου, ο οποίος ή είναι άνεργος πια, ή εντάσσεται ως μισθωτός, έτσι, ή εντροπασχολείται και κάνει μια τελείως άλλη δουλειά. Και ταυτόχρονα έχει μια άνοδο της εργατικής τάξης και μια. Οριακού χαρακτήρα λόγω συγκέντρωση και συγκεντροποίηση τη γη, αύξηση των πλούσιων αγροτικών στρωμάτων, καθώς επίσης έχει και μια οριακή πτώση τη αστική τάξη, ακριβώς επειδή και κάποιες κεφαλαϊκές μονάδες κλείνουν ή μειώνουν τις εργασίες τους και γίνεται πια την παραδοσιακή μικροαστική τάξη. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα και αυτή η ακτινογραφία προσπαθώ να κάνω μέχρι το αυτό που το βιβλίο τελειώνει, το γράφω μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Έτσι παίρνω υπόψη και τα αποτελέσματα των εκλογών του Μαΐου. Επίσης σε μια δεύτερη έκδοση να λάβουμε όλα τα άλλα υπόψη μας που έχουν συμβεί από τότε. Αυτά ως γενικό πλαίσιο και από εκεί πέρα συζητάμε. Άλλα ερωτήματα που θέλετε να θέσετε. Κατηγορίες, καταγγελίες, θα κάνουμε ως αριστεράς. Ήταν όλο προσχεδιασμένο και καταρχάς όταν το 2002 μπήκαμε στο ευρώ, εκεί υπήρχε μεγάλη σπροκέρδεια, δηλαδή ό,τι κόστιζε 50, ξέρω εγώ, 100 δραχμές, ξαφνικά
Ήταν 1 ευρώ. Μισό, αυτό είναι 50 λεπτά, 50 cents, που σημαίνει 185 δραχμές. Ναι, γιατί είναι 100 δραχμές. Το απίστευτο δεν έχει καταγραφεί στα ιστορικά. Έχω κοιτάξει τα κοιτάπια της ΕΣΥΕ. Δεν έχει καταγραφεί επίσημα αυτό. Αυτό δηλαδή δεν πιστεύω σε θεωρίες συνωμοσίας, αλλά είναι απίστευτο. Δεν καταγράφηκε αυτός ο τιμάριθμος, η απίστευτη εκτείναξη κάποιων βασικών αγαθών. Και αυτό αν δεν